Αυτοί οι σοβάδες αποκολλήθηκαν από κολόνα της αυλής στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, όπου από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός μαθητών. Από χαμηλό σημείο έπεσανε. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πέσουν από ψηλό. Τα παιδιά κινδυνεύουν. Είναι κάτι που κρατάει. Δηλαδή, εντάξει, θα περιμένουμε ένα χρόνο, ναι, αλλά τώρα είναι, σας λέω, από το 2015. Είναι η αφορμή, είναι η σταγόνα που πρέπει να το προχωρήσουμε και θα το προχωρήσουμε. Θα το προχωρήσουμε ξανά με το Δήμο, θα ξαναμιλήσουμε με το Δήμο μαζί με τη Διευθύντρια. Ο οπλισμός φαίνεται, η διάβρωση θα συνεχίσει και δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το κτίριο είναι όλο το πρόβλημα είναι στην είσοδο και κατά μήκος του πεζοδρομίου. Με αποτέλεσμα η ασφάλεια των παιδιών να κινδυνεύει. Παρά τις υποσχέσεις της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, οι αναγκαίες εργασίες για την ενίσχυση και συντήρηση του σχολείου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, με την ανησυχία των γονέων να εντείνεται. Τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια προσπαθούμε να ενεργοποιηθεί ένα έργο για να γίνει αποκατάσταση των σοβάδων εξωτερικά και όπου χρειαστεί. Το καλοκαίρι του 2015, από ό,τι θυμάμαι, από το Δήμο Ηρακλείου ήρθε ένα μικρό συνεργείο και 6 εξωτερικά κάποιους σοβάδους φαινόταν επικίνδυνοι. Και από εκεί πέρα δεν έχει γίνει τίποτε άλλο. Γραφειοκρατικά ζητήματα και θέματα προτεραιότητας άλλων σχολικών κτηρίων επικαλείται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος δηλώνει ότι μέχρι τον Μάρτιο θα έχουν ξεκινήσει οι αναγκαίες εργασίες. Μέχρι τον Μάρτιο θα έχουμε κίνηση εργασιών. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη εργολαβίες πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμοί μελετών συνολικά, με τις οποίες παρεμβαίνουμε σε σοβάδες, σε μονώσεις, σε άβλιους χώρους και σε χρωματισμούς. Υποσχέσεις έχουμε, αλλά έργο δεν βλέπουμε. Έχουν αποκολληθεί. Το θέμα είναι ότι είναι και επικίνδυνα κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η εμφάνιση του σχολείου και δεν είναι μόνο ότι επειδή παραμένει έτσι φθήρεται συνεχώς, ας πούμε, η φθορά γίνεται μεγαλύτερη, είναι ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας των παιδιών. Οι τείχοι εξωτερικά σε κάποια σημεία έχουν σκάσει και φαίνονται τα σίδερα τα εσωτερικά. Αλλά φαίνεται ότι με τον καιρό δημιουργούνται προβλήματα και στις αίθουσες, γιατί κάποιες αίθουσες, ορισμένα σημεία εκεί που έχει φύγει ο Σοβάς εξωτερικά, που είχε γίνει απόκριση από το Δήμο, μπαίνουν με πλέον νερά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα σχολικά συγκροτήματα Τάλος και Δειλινών ολοκληρώθηκαν οι σχετικές εργασίες, ωστόσο λόγω της έλλειψης υλικών κρίθηκε αναγκαία η επέκταση της σύμβασης για την οποία εκκρεμεί η υπογραφή της από το ελεγκτικό συνέδριο. Από τη στιγμή που μελετάτε και δημοπρατείτε ένα τέτοιο έργο μέχρι τη στιγμή που εκτελείτε, ενδεχομένως να υπάρχουν επιδεινώσεις της κατάστασης, άρα αύξηση των ποσοτήτων που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε κάτι, ή επίσης να υπάρχουν και κρυμμένα προβλήματα που αποκαλύπτονται μόνο μετά την καθαίρεση των σοβάδων.